Κες μου φιλενάδες, τι κάνετε και πως είστε, το μαλλί εδώ. Καλά, το έκανα κάποια κουτσιδάκια πριν κάνα δύο μέρες που είχα κάνει μπάνιο. Ψέματα, ναι, πριν δύο μέρες που τα είχα λούσει. Και τα άλυσα χθες και έγινε όλο αυτό το ωραίο εδώ το μεξικάνικο, πως το λένε το. Λοιπόν, τι κάνετε, πως είστε, θέλω να ελπίζω ότι είστε όλοι καλά. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και ήθελα να πάω να πάρω κάποια πράγματα για το σπίτι που έλειπαν, όπως κάτι μαλακτικά, κάτι ταμπλέτες για το πλυντήριο, ένα yes, το αντίστοιχο φέρι που έχουμε στην Ελλάδα γιατί τελειώνει και αυτό. Και ήθελα να πάω με τον Δημήτρη, αλλά ο Δημήτρης δεν μπορούσε να σηκωθεί. Βασικά σηκώθηκε στην πορεία γιατί δούλευε χθες όλο το βράδυ. Και πήγα με την πεθερούλα μου, με τη μαμά του Δημήτρη. Και τώρα πήρα αυτές εδώ τις ταμπλέτες για το πλυντήριο. Το μαγαζί που πήγα είναι στυλ τζάμπο, όπως έχουμε και στην Ελλάδα τα τζάμπο, γιατί τα έχει πάρα πολύ οικονομικά. Και προτιμώ να παίρνω από εκεί τέτοιου είδους πραγματάκια. Καλά, δεν πήρα μόνο αυτά, θα σας πω. Στρασάκια για τα νύχια, γιατί θέλω να τα φτιάξω για την Ελλάδα. Πήρα. Ο Κόκο είναι έξω και παίζει με μια μπάλα που του έφερα. Πήρα αυτά εδώ τα μπουστάκια με την ενίσχυση. Πήρα λευκό γιατί όλα μου τα μπουστάκια γενικά είναι μαύρα. Πήρα μια μπάλα του Κόκου μπάσκετ, την οποία την έσκασε. Γιατί κάθε φορά που βγαίνουμε βόλτα, βλέπεις στο πάρκο μπάλες από τα παιδάκια και θέλει να πάει να τις πάρει τέλος πάντων. Και εντάξει, δεν είναι ωραίο να παίρνουν τα ξένα πράγματα και του πήρα μια, αλλά την έσκασε. Και δεν θυμάμαι τι άλλο πήρα, να σας πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι καθόλου. Πήρα μαλακτικά, πήρα τα πλαίσια για το πλυντήριο, πήρα υγρό για τα πιάτα. Α, πήρα κάτι μάσκες προσώπου που τις έχω ξαναδοκιμάσει και είχα μείνει ευχαριστημένη. Αυτά γύρω στα 35 ευρώ πλήρωσα. Και τώρα θα πάω να γεμίσω το βαζάκι μου εδώ με τις ταμπλέτες, γιατί όπως βλέπετε δεν έχει καμία μέσα. Τις στράγγιξα όλες. Και γενικά έχω πολύ πράγμα που πρέπει να κάνω. Πολύ πράγμα μάλλον που πρέπει να κάνω σήμερα. Εν τω μεταξύ. Α, ωραία μυρίζουν καλέ. Πρώτη φορά τις παίρνω αυτές τις ταμπλέτες. Συνήθως έπαιρνα τις φέρι που έχουμε στην Ελλάδα. Και μετά είχα πάρει κάποιες άλλες που δεν θυμάμαι που λεγότανε. Μου τελείωσε. Και τώρα πήρα αυτές. Να. Πολύ οικονομικά τις είχε. Νομίζω τις είχε 6 ευρώ, 5. Και έχει μέσα 90. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Τις βάζω εγώ εδώ πέρα. Και όσες περισσεύουν τις βάζω τις αποθηκεύω στην ντουλάπα που έχουμε στο διάδρομο. Σας είχα κάνει και ένα βίντεο πέρυσι, πώς την είχα οργανώσει. Τώρα θα καθίσω λίγο να διάσω το πλυντήριο που είχα βάλει χθες. Βασικά δεν έχω πολλά πιάτα για πλύσιμο. Λίγα είναι. Αλλά να μην φαίνονται μέσα στην ροχήτη. Θα βάλω στο πλυντήριο μέσα. Γενικά έχω πάρα πολύ πράγμα που θέλω να κάνω από δουλίτσες. Γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να κάνω περισσότερα πράγματα για να μείνει το σπίτι καθαρό όταν φύγουμε για τις διακοπές. Αλλά θα τα κάνουμε όλα παρέα και θα σας έχω μαζί μου. Οπότε δεν αγχώνομαι καθόλου. Κάνα δύο μέρες είχα κάνει και μια γενική στο μπάνιο. Οπότε δεν θα έχω πολύ πράγμα για τις υπόλοιπες μέρες. Το μόνο δηλαδή που πρέπει να κάνω είναι ένα μικρό συγύρισμα και λίγο να καθαρίσω τα τζάμια από τη ντουζιέρα, τον καθρέφτη και τα καθημερινά που λέω εγώ. Το καλό είναι ότι σήμερα δεν έχω μαγείρεμα. Γιατί χθες είχα κάνει πένες με κιμά και ο Δημήτρης το βράδυ μόλις τελείωσε, μόλις ήρθε με διάλειμμα και είχε φάει, έβγαλε το κιμά και τον έβαλε στο ψυγείο. Οπότε έχω κιμά από χθες. Θα βράσω και σπαγκέτι και θα εξασφαλίσω με το σημερινό φαΐ. Πω, το μαλλί μου είναι. Αυτά. Έχω όμως πάρα πολλές δουλίτσες. Θέλω να βάλω σκούπα σίγουρα. Θέλω... Σεντόνια δεν θα αλλάξω σήμερα. Θα αλλάξω την Κυριακή. Θέλω να μαζέψω το δωμάτιο. Πολύ κοντά μου σας έχω τώρα, δεν πειράζει. Άντε, σας πω πιο μακριά.
Θέλω να μαζέψω το δωμάτιο, να μαζέψω το σαλόνι, τραπεζαρία. Το μπάνιο σας είχα πει και πριν, το έκανα μια γενικούλα πριν λίγες μέρες, οπότε είναι πεντακάθαρο. Έκανα και μια μίνι οργάνωση στις κρέμες μου και σε αυτά εκεί πάνω, τα έφτιαξα έτσι πολύ ωραία οργανωμένα και χαίρομαι μόνη μου, ναι. Αυτά! Γενικά ο καιρός είναι χάλια σήμερα. Το πρωί είχε ζεστούλα και τώρα ζεστούλα γιατί δεν έχει κρύο. Ζεστούλα, εντάξει, δεν έχουμε και τους 40 βαθμούς που έχετε στην Ελλάδα εσείς, αλλά έχει συννεφιά. Και εγώ με τη συννεφιά δεν μπορώ να λειτουργήσω καθόλου. Πρέπει να καθαρίσω και τον καθρέφτη μου. Προς το παρόν έχω βάλει νερό να κάψει για τα μακαρόνια. Μάζεψα και τον νεροχύτη μου. Τον έχω κουμπλέ. Hello, ξανά! Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα και είναι βράδυ σχεδόν έξω. Έχει σουρουπώσει για τα καλά. Εγώ πριν λίγο ήρθα, είχα πάει για δουλίτσα. Για δουλίτσα είχα πάει και χθες. Γι' αυτό δεν σας τράβηξα κάτι άλλο και γύρισα σχετικά αργά το βράδυ. Και σκέφτηκα μέσα σε αυτό το βίντεο να σας δείξω και τη βραδινή και την πρωινή ρουτίνα, γιατί δεν μ' αρέσει να κάνω ένα θεματικό βίντεο να βγει 10 λεπτά και να δείχνω μόνο, ξέρω εγώ, την πρωινή ή μόνο τη βραδινή ρουτίνα μου. Οπότε θα κάνω το μπανάκι μου, θα μαζέψω λίγο τα πιατάκια μου από το μεσημέρι, θα βγάλω κάποια άλλα που είχα βάλει το μεσημέρι. Και σας έχω μαζί μου. Δεν είμαι καλά, έχω πάρα πολύ κούραση πάνω μου, γι' αυτό ακούγομαι και έτσι. Αλλά επειδή το ξεκίνησα αυτό το βίντεο, θέλω να το συνεχίσω. Εν τω μεταξύ δεν μου φτάνει η κούραση που είχα σήμερα, θα σας δείξω και τι έκανα. Κάθισα και καθάρισα όλη αυτή εδώ την ντουλάπα, που είναι δίπλα από το ψυγείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είχε μέσα. Έκανα γενική σε όλο το σπίτι. Καθάρισα όλο το δωμάτιο, σκουπίσμα, σφουγγάρισμα, όλο το σπίτι. Άλλαξα πάλι τη σκάλα. Ανάψω κανένα φως. Να βλεπόμαστε καλύτερα. Άλλαξα πάλι εδώ πέρα, το έκανα λίγο πιο... Το ξεμπούκωσα τέλος πάντων. Πήρα τα δεντράκια που είχα, τα φυτά, και τα έβαλα πάλι στη σκάλα. Γιατί βασικά μου αρέσει περισσότερο εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Ο Δημήτρης μου το έλεγε ότι ήταν καλύτερα εκεί πέρα. Αλλά εγώ επέμενα ότι ήθελα να τα έχω εδώ πέρα. Τώρα είναι πολύ καλύτερα πιστεύω. Και αυτά, έκανα κάποια πραγματάκια έτσι ώστε να μην τα έχω όλα μέσα την εβδομάδα. Να έχω λιγότερα και να έχω επίσης και λιγότερα την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πρέπει όμως να κλείσω πιντήρια, έχω να βάλω πολύ πράγμα για πλύσιμο. Θέλω να βγάλω και τα καλύματα από τον καναπέ, τα μαξιλάρια. Να τα βάλω για πλύσιμο, να βάλω ριχτάρια, να βάλω το χαλάκι της κουζίνας. Γενικά όλα να είναι πλυμμένα καθαρά, να μην μείνει τίποτα πίσω. Αυτό, τώρα θα πάω να μαζέψω λίγο τον νεροχύτη μου. Δεν τον βλέπετε, είναι και πίσω. Και θα πάω να κάνω ένα μπάνιο. Θα σας δείξω λίγο και τις κρέμες και όλα αυτά τα σχετικά που σας έχω υποσχεθεί. Και θα πάμε να πάρουμε τον μπαμπά μας στις 12 παρά. Θα βγούμε βόλτα με τον κόκο που κάνει τα τελευταία τσίσια. Γι' αυτό εγώ πρέπει να στεγνώσω και πολύ καλά το μαλλί. Ναι. Λοιπόν, μόλις βγήκα από το μπάνιο, ιδανικά σήμερα θα σας έδειχνα και αυτό εδώ που στάνταρ κάπου το έχετε δει σε TikTok, δεν ξέρω κι εγώ πού. Αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα του, οπότε δεν θα το δούμε. Καθαρίζω λοιπόν αυτό εδώ, το προϊόν της Garnier, είναι ένα νερό μισελέρ, το οποίο δεν θα το αλλάξω και τώρα που θα μου τελειώσει, βασικά έχει λίγο ακόμα, όχι λίγο, πολύ έχει, θα πάω να πάρω πάλι, γιατί πραγματικά έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη του συγκεκριμένου, και για το ντυμακιγιάζ και γενικά όταν θέλω να κάνω καθαρισμό στο πρόσωπό μου, το χρησιμοποιώ, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι για μάτια, πρόσωπο και λαιμό, νομίζω και χείλη. Face, eyes, lips, ναι. Και γενικά όταν βγαίνω και από το μπάνιο δεν χρησιμοποιώ ποτέ πετσέτα. Ούτε την πετσέτα που έχω κρεμασμένη εδώ πέρα, ούτε την πετσέτα που βάζω στα μαλλιά μου. Χρησιμοποιώ ή χαρτί ή θα σας δείξω τώρα τι έχω κάνει εγώ. Έχω πάρει βαμβάκι, το έχω κάνει μπαλίτσες και το έχω βάλει εδώ μέσα. Τώρα μου τελειώνει, θέλω να βάλω κι άλλο. Θα το φτιάξω αύριο. Και το κάνω με το βαμβάκι, με τίποτα άλλο.
Αν έκανα με αυτό, με αυτό εδώ το μαραφέτι που σας είχα δείξει πριν, το οποίο το κάνω μία φορά την εβδομάδα εγώ, για τα χνουδάκια που είχα εδώ πέρα, μουστάκι, ξέρετε όλα τα σχετικά. Αλλά αν θέλετε γράψτε μου κάτω στο σχόλιο να το βάλω μέσα σε ένα βίντεο κάποια στιγμή, σε ένα vlog, πώς κάνω εγώ τη διαδικασία. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αν χρησιμοποιούσα αυτό, θα είχα βάλει τα λαδάκια μου πιο πριν, να είναι λίγο πιο το πρόσωπο μου, να μην είναι πάρα πολύ ξηρό. Οπότε μετά από αυτά εδώ τα νεράκια της Michelin, το οποίο τα αφαιρεί όλα, όλα όμως, περνάω στην κρέμα νυχτός μου. Είναι αυτή εδώ η κρέμα, που είναι και για μέρα και για νύχτα. Η μάρκα της δεν είναι γνωστή, δηλαδή και εγώ όταν την παρήγγειλα δεν την ήξερα καν. Αλλά κάνει τόση δουλειά που εγώ δεν χρησιμοποιούσα κρέμες. Ποτέ. Τώρα έχω και το χέρι το... Ναι, θα βάλω με αυτό. Να με συγχωράτε. Αφήνει στο δέρμα τέτοια δροσιά και τέτοια, πώς το λένε, είναι παιδί μου πάρα πολύ απαλή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πριν λίγες μέρες, πριν έβαζα μία κρέμα ματιών, αλλά πλέον την βάζω μόνο το πρωί, γιατί πιστεύω ότι το βράδυ δεν υπάρχει λόγος. Λέω εγώ τώρα, με το μυαλό του δικό μου, δεν ξέρω. Οπότε βάζω αυτή εδώ την κρεμούλα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η κρέμα. Δε. Και μυρίζει και υπέροχα. Αυτή, να σας πω την αλήθεια, είναι με υαλουρονικό και είναι απίστευτη. Δεν έχω βάλει και τις κρέμες τις τρελές για να έχω άποψη, αλλά σας λέω τώρα πάνω σε αυτή που, πάνω σε αυτό που έχω δοκιμάσει εγώ. Κανονικά τώρα θα έπλυνα τα δοντάκια μου, αλλά επειδή μετά θα πάω να πάρω τον Δημήτρη από τον γκαράζ μαζί με τον Κόκο και επειδή όλο και κάτι θα τσιμπήσω, δεν τα πλύνω ακόμα. Θα τα πλύνω πριν πέσω για ύπνο. Επίσης, μία με δύο φορές την εβδομάδα, ψέματα, δύο με τρεις το κάνω εγώ, κάνω αυτό εδώ το scrub. Σας το είχα δείξει τότε στο unboxing που είχαμε κάνει, που είχαμε πάει και πήραμε το δέρμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο scrub, μυρίζει απίστευτα. Σήμερα δεν το κάνω γιατί το είχα κάνει πριν δύο μέρες και δεν θέλω να το κάνω πάλι. Είναι πολύ μαλακό, ρε παιδί μου. Πώς είναι το πουπουδάκι του μωρού? Έτσι είναι με αυτό εδώ το scrub. Νομίζω η εταιρεία λέγεται C-Clax. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά δεν την ήξερα αυτή την εταιρεία. Δηλαδή την πήρα τελείως τυχαία μόλις τη βρήκα στο site. Και έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη και από αυτό το scrub. Και είναι τεράστιο, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη ποσότητα. Αυτό θα το πάρω στην Ελλάδα. Το πρωί, τώρα θα δούμε τι κάνω, ρε παιδί μου, το πρωί που ξυπνάω. Που πάνω κάτω είναι η ίδια διαδικασία, αλλά χρησιμοποιώ άλλα προϊόντα πέρα από αυτό το νεράκι που το χρησιμοποιώ πρωί βράδυ και είναι τέλειο. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα σας δώσω ένα tip που σίγουρα το ξέρετε, αλλά θα σας το πω γιατί θέλω. Όταν βγαίνετε από το μπάνιο, καλό είναι να ψεκάζεστε λίγο με αρωματάκι, γιατί ανοίγουν οι πόροι, το καυτό το νερό και κρατάει το άρωμα περισσότερο. Εγώ βάζω δύο ψουκουψούκου. Έφυγε και η πετσέτα. Ναι. Τώρα έβαλα Versace Red Jeans. Αρωματάρα. Τέλειο. Και από αποσμητικό, δεν βάζω αποσμητικό Dove που έβαζα. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα που το βρήκα σε ένα σούπερ μάρκετ που ψώνιζα μια φορά. Και έχει μια μυρωδιά βαμβάκι. Δεν ξέρω. Έχει μια μυρωδιά... Δεν γράφει κιόλας. Είναι φρεσκάδα, καθαρή φρεσκάδα όμως. Είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει, το Dove είναι διαχρονική αξία, δεν το αλλάζω. Αλλά έτυχε να πάρω αυτό και μου αρέσει να χρησιμοποιώ ρολέτα, αν το λέω σωστά, το καλοκαίρι και να μην χρησιμοποιώ σπρέι. Τώρα το λόγο δεν ξέρω, γιατί με δροσίζει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Απλά μου αρέσει περισσότερο να χρησιμοποιώ ρολέτα το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάω να ντυθώ. Να στεγνώσω τζάκα τζάκα μαλλί, γιατί η ώρα έχει πάει 11 και ο Δημήτρης έρχεται. Έχω μισή ώρα στη διάθεσή μου μέχρι να βγούμε να πάρουμε τον Δημήτρη. Οπότε θα κάνω να φάω γάλα με δημητριακά για βραδινό. Βραδινό. Ξημέρωμα ή βραδινό. Τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν χρησιμοποιώ στα μαλλιά μου κάποιο θερμοπροστατευτικό. Αυτό που τα προστατεύει, τέλος πάντων, τη θερμοκρασία. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Εντάξει, τα βλέπετε πως είναι. Είναι υγιέστατα και λαμπερά.
χρησιμοποιώντας σαμπουάν της L'Oréal πάλι. Δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να μιλήσω. Χρησιμοποιώ το σαμπουάν της L'Oréal, τα Elvital και την μαλακτική και το σαμπουάν. Τώρα φαίνεται λίγο η ριζούλα μου εδώ πέρα. Όταν πάω Ελλάδα με το καλό θα τα βάψουμε. Έχουν μακρύνει αρκετά. Και δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Ποτέ, δηλαδή. Δεν τα ταλαιπωρώ, δεν τα ισιώνω καθημερινά. Και τώρα να φανταστείτε που έκανα μπάνιο και τα στέγνωσα με το πιστολάκι. Καθώς τα στεγνώνω, τα περνάω με τη βούρτσα, τη χτένα. Και γίνονται έτσι, πλάκα. Και ήταν και κατσαρό από τα κουτσιδάκια. Αφρικανέ style. Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Ναι, και δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και λέω να ξεκινήσω να βάζω σιγά σιγά, γιατί θέλω να μακρύνω τέλος πάντων αυτού του χρόνου. Και λέω μήπως θα βοηθήσει το θερμοπροστατευτικό. Δηλαδή όταν θα τα προστατεύω από την θερμότητα, μήπως μακρύνουν ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, εσείς που ξέρετε και εσείς που έχετε ακούσει. Τι και πώς. Λοιπόν, θα φάω γάλα με δημητριακά, θα πάω να πάρω το Δημήτρη και θα συνδεθούμε πάλι αύριο, γιατί το μόνο που θέλω είναι να πω να ξαπλώσω. Έχω σηκωθεί από τις 7 η ώρα και έπρεπε να πάω μέσα στην πόλη και ξύπνησα και δεν ήπια καφέ, γιατί είχαν μείνει οι γονείς του Δημητρίου με το αυτοκίνητο και πρέπει να πάω να τους πάρω. Και δεν ήπια καφέ το πρωί και ήπια μετά. Γύρισα, έβγαλα το κοντόπουλο να ξεπαγώνει, ξάπλωσα στον καναπέ και ήπια μετά. Οπότε δεν το έχω ευχαριστηθεί σήμερα το θέμα καφέ τσιγάρο. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω, σας φιλώ γλυκά, σας καληνυχτίζω και τα λέμε αύριο. Μουα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εγώ ξύπνησα, ήπια το καφεδάκι μου, όπως είδατε. Έβγαλα τον κόκκο βόλτα. Και τώρα έχω έρθει στο μπάνιο, γιατί πριν βγάλουμε τον κόκκο βόλτα δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Πάλι καλά, μπορώ και πίνω και λίγο καφέ, γιατί εγώ χωρίς καφέ δεν λειτουργώ. Λοιπόν, τώρα είμαι στο μπάνιο, θα πλύνω δοντάκια. Θα κάνω λίγο την πρωινή μου έτσι ρουτίνα και θα κάνω και αυτή εδώ τη μάσκα. Είναι από Evelyn Cosmetics. Evelyn Cosmetics έχω και το μολύβι φρυδιών μου. Πολύ καλύτερη και πολύ οικονομική. Αλλά θα τα δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, προς το παρόν πάω να πλύνω λίγο το δοντάκι. Χρησιμοποιώ Colgate για τα δόντια. Η Colgate ή AIM. Και η Sensodyne είναι ωραία. Γενικά δεν έχω κάποιο παράπονο. Επλύνω το πρόσωπό μου με άφθονο νερό και θα το στεγνώσω με ένα βαμβάκι. Τώρα έβγαλε και το Hansaplast από εδώ και έχω θέμα με αυτό το νυχάκι. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν τα πράγματα που παρήκυλα χθες για να τα φτιάξω, γιατί δεν παλεύεται. Και θα το καθαρίσω και με αυτό εδώ το νεράκι της Garnier που σας είχα δείξει χθες, που το χρησιμοποιώ και στην βραδινή και στην πρωινή ρουτίνα. Το έχω λιώσει. Να μαζέψει εδώ ό,τι έχει μείνει. Και αυτή η μάσκα που θα κάνω είναι με δύο... Έχει δύο βήματα. Δύο στάδια. Το πρώτο βήμα είναι κάτι σαν peeling σάουνα, αλλά το αφήνεις πάνω. Και το δεύτερο βήμα είναι μια κρύα μάσκα για να κλείσει τους πόρους, λέει. Θα σβηθώς, μην βγάλω τίποτα σπυρούπλας και μετά τρέχουν και δεν φτάνουν. Είναι και οι μέρες τώρα που φτάνουν του μήνα. Λοιπόν, οπότε βάζουμε πρώτα αυτό και βλέπουμε. Αυτή τη μάσκα πρώτη φορά την κάνω, να σου πω την αλήθεια. Βασικά το peeling, ρε φίλε, το βγάζω μετά. Όχι, το αφήνεις πάνω. Το τρίβεις και το αφήνεις. Καίει πάρα πολύ, δηλαδή τώρα που την έχω απλώσει νιώθω το κάψιμο. Δεν καίει, πώς να σας το πω, πώς βάζεις αυτό το ατμό όταν πας και κάνεις καθαρισμό
για να ανοίξουν οι πόροι. Αυτό. Πω πω, μιλάμε για κάψιμο. Λες και με χτυπάει ο ήλιος στο πρόσωπο, νιώθω αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι πρόσωπο εδώ καλά. Λοιπόν, την άπλωσα. Μισό λεπτό, να πλύνω για τα χέρια. Νιώθω ένα κάψιμο. Όχι, σας το είπα και πριν, όχι να... Όχι το κακό το κάψιμο. Αυτό που είσαι στον ήλιο και σε καίει ο ήλιος, λογικά αυτό γίνεται για να ανοίξουν οι πόροι, όπως διάβασα στη μάσκα. Και μετά κάνεις το δεύτερο βήμα, που είναι κρύα. Scrub sauna, γι' αυτό καίει. Ναι, λες και μέσα σε σάουνα νιώθω αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ότι ευχαριστώ, πιστέψτε με. Λοιπόν, οπότε θα την αφήσουμε αυτή τώρα. Κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό, πόσο μας λέει. Αυτό πρέπει να το κάνουμε 1-2 φορές την εβδομάδα όμως, όχι παραπάνω. Α, και την αφήνω για 1-2 λεπτά. Τέλειο. Ας την αφήσουμε 1-2 λεπτά. Και μετά θα κάνουμε αυτό. Που αυτό το αφήνεις παραπάνω, το αφήνεις... Αχ, μην τώρα η μύτη μου. Αυτό το αφήνεις 10-15 λεπτά. Επέστρεψε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πότε είναι να τη βγάλεις, γιατί σταματάει να καίει. Οπότε ήρθε η ώρα της, πάω να την αφαιρέσω και να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Λοιπόν, μαζεύω τώρα ό,τι έχει μείνει με ένα βαμβάκι. Να σας πω την αλήθεια, καθώς την αφαιρούσα και την έτριβα, έπιανε πάλι θερμότητα πάνω, δηλαδή την καταλάβαινε ότι έκαιγε. Τώρα δεν θα σας πω αν είναι καλή ή όχι, περιμένουμε λίγο, βάλουμε και το άλλο. Εντάξει, ότι είναι μαλακό το πρόσωπο είναι. Πάμε τώρα να βάλουμε το κρύο στάδιο, να δούμε. Είναι η πρώτη φορά, σας το είπα και πριν που την κάνω αυτή τη μάσκα. Και αν είμαι ευχαριστημένη, θα πω να πάρω 5-6 να τις έχω. Πάρω και καμιά στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να κάνεις μασκούλες και να περιποιήσει λίγο περισσότερο το πρόσωπό σου, πώς το λένε, και τα μαλλιά σου, ειδικά μετά τη θάλασσα. Αυτή την αφήνουμε 10 λεπτά. Πολύ δροσιστική. Πρέπει να πάρω αυτό το εργαλείο που απλώνουν τις μάσκες, γιατί εγώ με τα χέρια δεν μπορώ. Ναι, αυτή με παγώνει. Α, είναι λες και έχουμε χειμώνα στη Σουηδία και βγαίνω έξω. Oh. Μιλάμε για πολύ φουδάκια στα μάτια μου. Λοιπόν, θα την αφήσουμε τώρα. 10-15 λεπτά. Και ο Θεός βοηθός. 12 λεπτά μετά είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, σε κάποια σημεία έχει φύγει, την έχει απορροφήσει. Μιλάμε για πάγωμα όμως έτσι. Λες και έχω βάλει πάγο πάνω στο πρόσωπό μου. Πάω να την αφαιρέσω, να βάλω τις κρεμούλες μου για να συνεχίσω τη μέρα μου. Τώρα δεν βοηθάει ο φωτισμός εδώ μέσα, με βλέπετε πολύ λευκή, νομίζω, έτσι. Αλλά μακάρι να μπορούσες να πιάσεις αυτή τη στιγμή αυτό το πρόσωπο, αυτή την πορσελάνη, τρομάρα μου. Λοιπόν, πάω τώρα να βάλω μια κρέμα ματιών. Είναι αυτή εδώ, σας την είχα δείξει τότε που έκανα το unboxing. Είναι από Face Facts και έχει βιταμίνη C. Να σας πω την αλήθεια με αυτή την κρέμα. Εντάξει, δεν έχω δει καμιά διαφορά. Δεν έχω δει καμιά διαφορά. Δεν είχα και ποτέ πολύ μαύρο κύκλο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τα ξεκουράζει πάρα πολύ τα μάτια, μπορώ να πω. Δηλαδή, όταν την απλώνω, νιώθω κάπως να τα δροσίζει, φαίνονται μετά πιο ξεκούραστα, αλλά δεν ξέρω. Θα δοκιμάσω και καμιά άλλη μόλις τελειώσει, αλλά προς το παρόν αυτή έχουμε, πρέπει να τη στραγγίξω πρώτα και μετά να πάρω κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπετε, ο μαύρος κύκλος είναι εμφανής. Εμφανής. Αυτό. Και τώρα θα βάλω την κρέμα ημέρας μου. Είναι αυτή εδώ της Garnier, με αλόι μέσα. Και αυτή κάθε φορά, να, την έχω τελειώσει σχεδόν. Κάθε φορά που τη βάζω έχει, είναι έτσι δροσιστική. Εντάξει, ωραία κρεμούλα, δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό. Δροσιστική είπαμε. Αχ, παιδιά, τι απόλαυση είναι αυτό.
Έτσι. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, σε σχέση με αυτή που βάζω το βράδυ, που είναι και για πρωί και για βράδυ, είναι καλύτερη εκείνη σε σχέση με αυτή τη τσικαρινιέρα. Όχι την άσχημη κρέμα, εντάξει, απαλό δέρμα, δροσίζει, κάνει δουλίτσα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, αν μου δοθεί ευκαιρία και όταν την τελειώσω, θα πάω να πάρω και μια άλλη εταιρεία να δοκιμάσω. Αυτό, νομίζω ότι τελείωσε με το προσωπάκι μου σήμερα, το περιποιήθηκα αρκετά. Δεν τα κάνω κάθε μέρα αυτά, δηλαδή δεν τα κάνω κάθε μέρα μάσκα, αλλά τις κρέμες μου κάθε πρωί θα τις βάλω και κάθε βράδυ. Πάμε τώρα, βάλουμε λίγο εδώ πέρα αυτή τη ρολετίτσα. Πολύ ωραία. Σας είπα πως μυρίζει, νομίζω χθες. Και πάμε να ψεκαστούμε και μια φυσούκου-φυσούκου αρωματάρα. Όχι πολύ. Έτσι, τρία ψούκου-ψούκου. Αυτά. Και είμαι έτοιμη να συνεχίσω την ημέρα μου με ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι καθαρό, φρέσκο προσωπάκι, αρωματισμένη. Δεν ξέρω τι θα κάνω σήμερα. Δεν ξέρω τι θα μαγειρέψω σήμερα. Μπορεί και να μην μαγειρέψω και τίποτα. Γιατί ο Δημήτρης σήμερα έχει ρεπό μετά από τρεις μέρες δουλειά. Οπότε δεν... Αυτό. Λοιπόν, έφυγα. Τώρα θα καθίσω να καθαρίσω λίγο τη μεριά του κόκκου, να του βάλω νεράκι και φαγητάκι να φάει. Θέλω επίσης να βάλω και κάποια πιάτα που έφαγε ο Δημήτρης χθες στο πλυντήριο. Δεν έχει συμπληρωθεί βέβαια. Όταν θα το βάλουμε σε λειτουργία, όταν συμπληρωθεί. Α, έχω και κάτι κατσαρολικά από χθες που άδειγε το φαγητό. Θα δούμε τώρα τι και πώς. Θα κάνω κι εγώ να φάω πρωινό. Θα φάω γάλα με δημητριακά πάλι. Βασικά δεν έχω ψωμάκι του τόστ, οπότε πρέπει να πάω και σούπερ μάρκετ. Να πάρω λίγο τυρί, τυρί για τόστ, να πάρω ψωμάκι του τόστ, να πάρω καμιά ντοματούλα, αυτά, το καθημερινό. Και θέλω να περάσω και τα αρχεία από την κάμερα στον υπολογιστή, να ξεκινήσω να μοντάρω, γιατί δεν ξέρω τι έχω τραβήξει με αυτή την κάμερα, δεν ξέρω τι vlog θα είναι αυτό. Δεν ξέρω καν τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το vlog. Αλλά θα καταλάβεις εσύ, καθώς θα το βλέπεις θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Και κάπου εδώ θα το κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί έχει βγει αρκετούτσικο και δεν θέλω να είναι όλα μέσα σε ένα βίντεο. Όπως βλέπετε έχω κάνει και αφαίρεση στα νύχια μου. Τα έχω βγάλει τελείως, περιμένω να έρθουν κάποια υλικά τα οποία παρήγγειλα για να τα φτιάξω έτσι ωραία για την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να κάνει συγγραφή, να πατήσει στο καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Κάνει τα σχόλια αγάπη σου εκεί πέρα, τα like σου και όλα τα σχετικά. Εγώ θα σου τραβήξω πολλά πλάνα, θα είσαι μαζί μου σε όλη την προετοιμασία για την Ελλάδα και πώς θα καθαρίσω το σπίτι και τι θα κάνω εδώ και πώς θα ετοιμάσουμε τις βαλίτσες, μα γι' αυτό δεν θέλω να χάνεις βίντεο, έτσι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να χαμογελάτε και να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πολλά φίλες μου! Μουά!